centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κορεντσίτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Νασούλη. Πριν απ' όλα όμως, για να πούμε, για να συνδέσουμε λίγο για το προηγούμενο θέμα, αν θέλετε να πείτε μια κουβέντα, γιατί είχαμε ένα θέμα με τους εργαζομένους στην ακαθαριότητα και κάποιες καταγγελίες που βγήκαν και στον αέρα και από την εκπομπή μας αλλά και εγγράφως. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα πάτε αμαξοστάσιο, στον τομέα καθαριότητας. Θα επισκεφτώ, ναι, έτσι και αλλιώς ολόγια το συγκεκριμένο λόγο. Το είχα στο πρόγραμμα των επισκέψεων που έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, να μιλήσουμε με τους εργαζομένους. Βέβαια υπάρχει και η καθημερινή επαφή, αλλά και μια πιο ειδική και κατά τμήμα ποτέ δεν βλάπτει, ίσα φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σίγουρα μέσα σε μια κοινωνία δημοκρατική δημιουργούνται καιρούς, αλλά θα έλεγα ότι είναι υγεία αυτό. Το θέμα είναι να δείξουμε όλη την κατάλληλη διάθεση, τη διάθεσή μας για προσφορά. Ο καθένας από τον ρόλο του, έχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι βρίσκονται έτσι και αλλιώς στην υπηρεσία. Δηλαδή έχω συνομιλήσει και σε πολύ ευαίσθητο κομμάτι, πολύ ευαίσθητο κομμάτι, τους υπαλλήλους, και τους έχω πει να κατανοήσουν και να Σας χάνουμε, γιατί είστε σε σημείο που δεν πιάνει καλά το κινητό ίσως. Δεν ξέρω αν μπορεί. Όχι, μας κύριε Δήμαρχε, συνεχίζουμε. Τώρα είναι εντάξει. Τώρα είναι καλύτερα. Οπότε τώρα είναι καλύτερα. Θεωρώ, όπως είπα, ότι οι υπάλληλοι είναι οι μόνιμοι, είναι αυτοί που βρίσκονται στο Δήμο. Εμείς ερχόμαστε και παρερχόμαστε οι αιρετοί. Οπότε θα πρέπει να κατανοήσει μάλλον ο καθένας από την θέση του και από τον ρόλο του ποιες είναι οι αρμοδιότητες και πώς μπορεί να προσφέρει. Να προσφέρει βέβαια για το κοινό καλό, για το κοινό καλό του τόπου που αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Εγώ θεωρώ λήξαν το γεγονός, αν υπάρχει διάθεση προσφοράς. Νομίζω ότι αύριο μπορείτε να το λήξετε και αν υπάρχει όποιο θέμα. Έτσι κι αλλιώς, πάντως στο συγκεκριμένο τμήμα νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό και από τον κόσμο και από την κοινωνία του Δήμου Καστοριάς ότι λειτουργεί ομαλότατα και θα έλεγα με επιτυχία. Λοιπόν, αύριο λοιπόν περιμένουμε να λήξει και αυτό το ζήτημα. Πάμε λίγο τώρα με τα σχολεία, γιατί ξεκίνησε το τρίτο, ακολουθεί το πρώτο και βεβαίως δεν ξέρω ακριβώς αν και άλλα λύκεια σκέφτονται. Τα παιδιά λειτουργούν πολλές φορές παρορμητικά και σε συνέχεια άλλων κινητοποιήσεων άλλων παιδιών από άλλα λύκεια. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα πάμε και σε άλλες καταλήψεις τις επόμενες ώρες. Προς στιγμήν έχουμε πρώτο λύκειο και τρίτο λύκειο. Πήγατε εκεί, ήσασταν εκεί τώρα. Συνομίλησα με μαθητές και του δευτέρου λυκείου αλλά και του τρίτου λυκείου και πήγα περισσότερο με την ιδιότητα ως ενός πολίτη, ενός γονέα και να γίνει κατανοητό από τους μαθητές ότι είναι φυσικά και θα πρέπει να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους ή τα αιτήματά τους με κάποιον τρόπο, αλλά δεν είναι προς όφελός τους αυτή τη στιγμή οι καταλήψεις και το χάσιμο διδακτικών ωρών. Αυτό λοιπόν που ο διευθυντής ο κύριος Κοστούλας μας τόνισε χθες αρκετές φορές στην εκπομπή ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μια παράνομη πράξη. Το επεσήμανε ο κύριος Κοστούλας. Εγώ δεν ήθελα να σταθώ σε αυτό το γεγονός. Επισκέφτηκα και το δεύτερο λύκειο. Συνομίλησα με τον κύριο Κοστούλα, όπου βέβαια εκεί τα μαθήματα γίνονται κανονικά. Ναι, στο δεύτερο λύκειο γίνονται κανονικά. Ναι. Κανονικά με την έννοια του ότι εκεί έχουμε άλλο θέμα με ένα τουλάχιστον τμήμα στην το Α2. Με τους μαθητές του πρώτου λυκείου, όπου μπήκα και μέσα στους χώρους του σχολείου, συνομιλήσαμε για αρκετή ώρα. Τους είπα να θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους ίδιους ότι σε μια ιδιαίτερη χρονιά, σε μια δύσκολη χρονιά όπου αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα της πανδημίας, και προβληματική εννοώ γιατί ήδη έχουν χαθεί και θα χαθούν και άλλες, αυτή είναι η αίσθησή μου, και άλλες εκπαιδευτικές ώρες. Τις ώρες λοιπόν τις εκπαιδευτικές τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας να τις εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι το στάδιο της εκπαίδευσης αυτού του λυκείου και στην πρώτη και στη δεύτερη λυκείου, αλλά κυρίως στην τρίτη λυκείου,
Είναι, αυτό λοιπόν έλεγα στους μαθητές που συνομίλησα μαζί τους, είναι μια χρονιά η οποία θα κρίνει και την εξέλιξή τους στην κοινωνία που θα βγουν και στη ζωή, αλλά βέβαια και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δηλαδή κρίνεται το μέλλον τους από αυτήν τη χρονιά. Άρα είναι, θα έλεγα, κακό να χάνεις κάποιες περιορισμένες εκπαιδευτικές ώρες τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά και έτσι όπως τελείωσε και η προηγούμενη. Γιατί μπορεί να χαθούν και για άλλους λόγους. Διότι θα χαθούν και για άλλους λόγους. Να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας όλοι, να είμαστε διαλλακτικοί, να υπάρχει η ελαστικότητα, η υπομονή. Συμφωνώ απόλυτα, συμφώνησα απόλυτα με τους μαθητές. Πάντως με τα αιτήματά τους είναι λογικά όπως μας τα διάβασε η Έλενα νωρίτερα. Η χρήση μάσκας εντός των ωρών, εντός της αίθουσας, σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο και το πιο ευχάριστο γεγονός. Είπα και εγώ, πηγαίνω σε κάποιες εκδηλώσεις, είμαι υποχρεωμένος να φορώ τη μάσκα, δυσκολεύομαι, αλλά θα πρέπει όλοι να κάνουμε την υπομονή μας. Είναι κάποια μέτρα που παίρνονται για την υγιεινή και την ασφάλεια όλων. Εκτίμησή μου επίσης είναι ότι είναι κάτι παροδικό, είναι κάτι πρόσκαιρο που θα περάσει, αλλά θα περάσει τηρώντας όλα αυτά τα ασφαλή μέτρα τα οποία βγαίνουν από την πολιτεία. Εμείς από την πλευρά μας, ως Δήμος Καστοριάς, ήμασταν έτοιμοι. Θα είμαστε δίπλα σε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, να ενισχύσουμε ακόμη και το προσωπικό της καθαριότητας. Αυτό το ζητάνε, είναι στα αιτήματα. Παρόλο, είναι στα αιτήματα. Ναι, κοιτάξτε όμως, εμείς, να ξέρετε κύριε Ανατολή, να ξέρει και ο κόσμος και οι ακροατές μας, ότι τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα αυτά που έρχονται και οι κανονισμοί που έρχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από την πολιτεία. Παρόλα αυτά όμως, όπου μπορούμε να ενισχύσουμε το προσωπικό της καθαριότητας, θα το κάνουμε με μεγάλη χαρά και με μεγάλη διάθεση, όπως άλλωστε κάναμε, αυτό είπα και τους μαθητές, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, της Μεσποταμίας, εκείνο λοιπόν το δυσάρεστο γεγονός που είχαμε. Μας είχαν επιβληθεί και εμάς κάποια μέτρα, αλλά με το ελάχιστο προσωπικό που είχε ο Δήμος, δεν σηκώσαμε τα χέρια ψηλά, προσπαθήσαμε με διάθεση προσφοράς να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να βγούμε όσο πιο γίνεται ανώδυνα από αυτήν την κατάσταση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουν και οι μαθητές, να δίνουν την απαραίτητη σημασία και στις συμβουλές των εκπαιδευτικών, στις συμβουλές των γονιών. Και εγώ γονέας τους είπα ότι είμαι, γνωρίζω τις καταστάσεις, γνωρίζω τις δυσκολίες, αλλά λίγο υπομονή για να μπορέσουμε να το περάσουμε όλοι ασφαλέστατα το δυσάρεστο αυτό γεγονός. Σε ό,τι έχει να κάνει με το συνωστισμό που παρατηρείται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είχαμε και το θέμα αυτό νωρίτερα με τον κύριο Ζιώγα, ο οποίος μας είπε ότι ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα σε ένα εκατοστάρι λεωφορείο να βάζουμε 66 παιδιά. Ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Εδώ όμως τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί και τα 66 παιδιά μπορεί ο νόμος να το καλύπτει, αλλά είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Είδα επίσης με πολλή ικανοποίηση να κάνω μια παρένθεση για αυτόν τον συνωστισμό σε αρκετές αίθουσες, κυρίως το δεύτερο λύκειο που λειτουργεί κανονικά, εκεί που δίνεται η δυνατότητα τα παιδιά κάθονται ένα-ένα στα φραμία και όχι δύο μαζί. Άρα εκεί που δίνεται η δυνατότητα δεν υπάρχει αυτός ο συνωστισμός. Από εκεί και πέρα όμως, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα και τους κανόνες αυτούς που μας δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, νομίζω ότι όλοι είμαστε τυπικοί. Επίσης, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μιλάμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο ούτε στην Καστοριά ούτε στην Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί να μπορέσει δηλαδή η Ελλάδα να προμηθευτεί, να προβεί σε προμήθεια 10.000 έλεγα επιπλέον οχημάτων αστικών ή κτέλ για να μπορέσει να καλύψει κάποιες τέτοιες ανάγκες. Αλλά θα πρέπει, τηρώντας αυτά τα μέτρα, να είμαστε όλοι λίγο διαλλακτικοί και λίγο υπομονή για να μπορέσουμε να τα προσπεράσουμε. Ναι. Πάντως ο κύριος Γιώγας, το ξαναλέω, πριν από λίγο τόνισε ότι είμαστε μέσα στα όρια του νόμου. Δεν βάζουμε δηλαδή επιπλέον παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, όταν βλέπουμε αυτή την εικόνα, την βλέπαμε στο παρελθόν, δεν ενοχλούσε κανέναν. Τη βλέπουμε τώρα όμως και ενοχλεί τους πάντες. Είναι η ίδια εικόνα. Τα ίδια παιδιά, αλλά με την πληρότητα που προβλέπεται από τον νόμο. Φαίνεται παράξενο, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Επίσης, όπως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μην χαθούν από την πλευρά των μαθητών άλλες έτσι διδακτικές ώρες. Επίσης είπα και ανέφερα και ότι εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή τίποτα να χάσω. Ήρθα για να μιλήσουμε ως φίλος, ως γονέας και ως πολίτης, να πούμε τα προβλήματα, να πω ότι και εγώ πριν από κάποια χρόνια πέρασα από αυτές τις αίθουσες
και εμείς είχαμε τις καταλήψεις μας τότε για κάποιους άλλους λόγους, για την μεταρρύθμιση στην παιδεία κλπ. Αλλά το να χάνεις χαμένες ώρες είναι κάτι που θα σου γυρίσει boomerang στην υπόλοιπη σου ζωή και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη και κρίσιμη ηλικία όπως είναι αυτή των μαθητών της τρίτης λυκείου. Και αυτά που τους είπα σήμερα είναι εμπειρίες ζωής. Είναι εμπειρίες οι οποίες δεν διδάσκονται στα φρανία. Είναι εμπειρίες που κερδίζεις μέσα από τη ζωή. Και είναι και εμένα, λέω, μου τα έλεγαν αυτά πριν από μερικά χρόνια. Δεν τα δεχόμουν, δεν τα πίστευα, αλλά αυτή τη στιγμή. Έτσι, όπως το λέτε, όμως, μην θεωρηθεί ότι, ναι, ότι μετανιώσατε που κάνατε κατάληψη κάποια στιγμή, έτσι. Το θέμα είναι να μην χάσεις, να μην υπάρχει άλλος χαμένος χρόνος. Και επιμένω σε αυτό που λέω, ειδικά. Θα χαθούν πολλές ώρες, δυστυχώς. Θα χαθούν τις χρονιές. Τελείωσε μια προβληματική χρονιά, ξεκίνησε μια καινούρια. Επίσης προβληματική. Επίσης προβληματική, και να απεύχομαι βέβαια να υπάρχουν άλλες δυσλειτουργίες. Η εκτίμηση είναι όμως ότι θα έρθουν και κάποιες τέτοιες δύσκολες μέρες. Κύριε Κορεντζίδη, όμως είδατε, αρχίσαμε κατευθείαν με δύο λύκια και με κρούσματα, έτσι. Κατευθείαν. Ναι. Και ίσως αρκετά νωρίς, ίσως να το περιμέναμε λίγο αργότερα, αλλά ήρθε πολύ, πολύ νωρίς. Και τρία τμήματα αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Είναι σε αναστολή. Σημαντικό είναι ότι επειδή ως πόλη και ως περιοχή το περάσαμε πρώτοι, ναι, θα διακινδύνευα να πω ότι διαθέτουμε την εμπειρία πλέον να χειριστούμε τέτοιες καταστάσεις. Άμεσα ο Δήμος προχώρησε σε απολυμάνσεις των δύο σχολικών, ναι, κτηρίων. Το είπαμε χθες αυτό, ναι. Με το που θα τελειώσει, που θα λήξει, πιστεύω ότι είναι θέμα ωρών να λήξει η κατάληψη στο. Εδώ θα σας το ρωτούσα αυτό, αλλά. Στο τρίτο λύκειο θα προβούμε επίσης απολύμανση και του συγκεκριμένου κτηρίου. Χωρίς να χαθούν ώρες μαθητείας, γίνονται το απόγευμα αυτές οι απολυμάνσεις. Ο καθαρισμός, επίσης, όπως είπαμε, στελέχωση και επιπλέον προσωπικό για την καθαριότητα, επίσης με προμήθεια επιπλέον αντισηπτικών υγρών και μασκών υγιεινής. Ο Δήμος προχωράει σε προμήθεια και κατάλληλου υλικού για τις καθαρίστριες. Σε λίγες μέρες θα βρίσκονται και αυτά στα σχολεία. Θεωρώ ότι ό,τι ήταν να κάνουμε από την πλευρά μας, το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να αναφέρω ότι και για τις απολυμάνσεις δεν ήταν υποχρεωτικό να γίνει, δεν προβλέπεται δηλαδή αυτό. Εμείς όμως βάζουμε πάνω απ' όλα την υγιεινή και την ασφάλεια του πολίτη μας. Τώρα, εκτιμάτε ότι είναι θέμα λίγο ωρών για να λήξουν οι καταλήψεις. Μας έλεγαν νωρίτερα ότι στο τρίτο λύκειο που υπάρχει κατάληψη, το απόγευμα κάνει το εισπερινό. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, επειδή υπάρχει κατάληψη στο τρίτο, δεν μπορούν να κάνουν ούτε το εσπερινό μάθημα. Και που δεν έχουν κατάληψη, καταλάβατε. Δημιουργούνται κάποια πράγματα αλυσιδωτά. Δημιουργούνται κάποια προβλήματα, γιατί κάποια στιγμή, συγγνώμη που σας διακόπτω, μου αναφέρθηκε ότι ας προχωρήσουμε σε μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ναι. Αλλά είναι και κάτι το οποίο αρκετοί μαθητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα από όλους τους μαθητές να παρακολουθήσουν τέτοια μαθήματα. Άρα, από τη στιγμή που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μαθήματα διαζώσης, καλό είναι να μην χάνουμε αυτές τις διδακτικές ώρες. Όπως είπατε πολύ σωστά, δημιουργούνται προβλήματα και για το εσπερινό λύκειο. Βέβαια. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι μαθητές, όλοι οι οποίοι στέκομαι στο πλευρό τους και συμφώνησα απόλυτα μαζί τους σε πολλά θέματα, έχουν κατανοήσει αυτά που είπαμε, έχουν καταλάβει. Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες, τουλάχιστον για το ένα λύκειο, θα. Για ποιον πιστεύετε θα λήξει νωρίτερα? Πιστεύω ότι το πρώτο λύκειο θα λειτουργήσει κανονικά από αύριο. Α, μάλιστα. Το τρίτο λύκειο επίσης πιστεύω και έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά ότι κατανόησαν αυτά που είπαμε και θα μπει πολύ σύντομα σε λειτουργία. Άρα λέτε ότι αρχικά πιστεύετε ότι το πρώτο λύκειο θα λειτουργήσει αύριο, ίσως και το τρίτο. Ίσως και το τρίτο. Ίσως και το τρίτο. Είμαστε πολύ κοντά. Για να δούμε λοιπόν αν θα λήξει η κατάληψη αυτή. Για τους εσωτερικούς χώρους ήθελα να σας ρωτήσω του σχολείου. Γιατί σε παλιότερες καταλήψεις και πριν 5, 10, 15 χρόνια είχαμε ακόμη και σημαντικές καταστροφές σχολικού υλικού. Σε τουαλέτες, σε υποδομές επίσης των κτηριακών εγκαταστάσεων. Μπορείτε να μας περιγράψετε την εικόνα που είδατε μέσα? Όχι, υπάρχει η κατάλληλη παιδεία αυτή τη στιγμή. Έχει αλλάξει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία ζημία, καμία καταστροφή. Τα παιδιά είναι ευγενέστατα. Ειλικρινά χάρηκα πολύ. Με μεγάλη ικανοποίηση συνομίλησα μαζί τους και είδα βέβαια και τους χώρους να τους προσέχουν
έτσι όπως πρέπει. Και από τους εξωσχολικούς, γιατί πολλές από τις παλιότερες καταστροφές είχε τελικά αποδειχθεί ότι γινόταν και από ανθρώπους δυστυχώς, και παιδιά που ερχόταν εκτός σχολείου μέσα. Κάποιοι εκμεταλλεύονται το νεαρόν της ηλικίας των μαθητών. Πιστεύω ότι δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Το είδα και με τα μάτια μου αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και αισιόδοξο. Πάρα πολύ καλό. Έτσι και βλέπουμε επιτέλους κάτι να αλλάζει. Τα παιδιά τέλος ήταν και με μάσκες μέσα, γιατί αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα. Ήταν με μάσκες, τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Ωραία. Μου δόθηκε ευκαιρία να συζητήσω και με τους καθηγητές, κάτι που είχα προγραμματισμένο έτσι και αλλιώς, για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν έτσι την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, το πρώτο δεκαήμερο, να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Αύριο θα συνεχιστεί αυτό από την πλευρά μου, συνοδεία των αρμοδίων αντιδημάρχων. Να επισκεφτούμε και άλλα σχολεία της Δήμου Καστοριάς. Αύριο θα πάτε κι αλλού. Αύριο θα πάω και σε άλλα σχολεία της περιοχής μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ίσως για να προλάβετε και νέες καταλήψεις, έχετε κάποια πληροφορία, κάτι? Δεν νομίζω. Ωραία. Όχι, όλα θα κυλήσουν ομαλά. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.